Ας μιλήσουμε θετικά με προτάσεις σήμερα και να μην πούμε μόνο για τα αρνητικά τα οποία γίνονται, αλλά προτάσεις που έχουμε καταθέσει ήδη. Σήμερα θα σας μιλήσω σαν πρόεδρος του Πέλοπα. Ο Πέλοπας είναι το δευτεροβάθμιο όργανο των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Έχουμε λοιπόν καταθέσει πρόταση εδώ και 2 χρόνια περίπου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος που λέμε τα εξής. Εν ώψη που τελειώνει το δασολόγιο, τελειώνει και το κτηματολόγιο και ξέρουμε πλέον τι ανήκει στο κράτος και τι ανήκει στους ιδιώτες, και δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι η τρίτη ορεινή χώρα της Ευρώπης και η έκτη δασική χώρα της Ευρώπης, από τις οποίες τα δάση δεν παράγεται σχεδόν τίποτα, φανταστείτε ότι το 2020 δώσαμε 23 εκατομμύρια ευρώ για να εισάγουμε κάρβουνα και 22 εκατομμύρια ευρώ για να εισάγουμε καυσόξυλα σε αυτή τη χώρα που κάθε καλοκαίρι καίγεται. Καταλαβαίνετε δηλαδή, μιλάμε για μια παράνοια αυτού του κράτους και το πώς αντιμετωπίζουμε τα δάση. Όταν, για παράδειγμα, έχω εδώ στα χέρια μου ολόκληρο βιβλίο έντυπο, το οποίο είχε βγει από το Εθνικό Τυπογραφείο το 1912 και λέει «Βασιλικό Διάταγμα περί διαχειρίσεως των δασών εν την περιφερεία του δασοκομικού τμήματος του Γεωργικού Σταθμού Βιτίνης, των προτύπων κτλ». Δηλαδή, ολόκληρο βιβλίο είχαν βγάλει το 1912 από το Εθνικό Τυπογραφείο τη διαχείριση του Μενάλου. Έτσι, μιλάμε για πριν από 110 χρόνια. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Εδώ λοιπόν και 2 χρόνια έχουμε καταθέσει ένα ολόκληρο πλάνο σαν κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχουμε μιλήσει πάνω από μισή ώρα, 40 λεπτά, με τον κύριο Αμυρά και με τον κύριο Ταγαρά, τους 2 υφυπουργούς, ο ένας είναι και την Πελοπόννησο, και δεν έχουμε μέχρι τώρα γίνει τίποτα. Τι έχουμε προτείνει λοιπόν? Αυτό το είχαμε κάνει αυτές τις αναλύσεις πριν τις φώτιες, που είχαν γίνει πριν 2 χρόνια, μας είχαν ταλαιπωρήσει στην κεντρική Πελοπόννησο, θυμόσαστε. Εκεί λοιπόν τι προτείναμε? Να χωριστούν τα δάση σε τομείς και να θεσμοθετηθούν οι δασικές κινσέπ, δασικές κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, η οποία κάθε δασική κινσέπ σε συνεργασία με, αν υπάρχουν μέλη του δασικού συνεταιρισμού, παρένθεση, σε όλη την Πελοπόννησο υπάρχει ένας δασικός συνεταιρισμός μόνο με 22 μέλη, που είναι ο Αρκαδικός, που είναι συνένωση του Μενάλου και του Πάνωνα, σε όλη την Πελοπόννησο. Έτσι. Άρα λοιπόν σε συνεργασία με τους δασικούς συνεταιρισμούς, με τα μέλη τους, να μπορούμε να κάνουμε τα εξής. Στα κομμάτια που θα έχει αναλάβει κάθε δασική κίνηση. Πρώτον, να καθαρίζει τα ξερά και τα σάπια, να τα απομακρύνει από το δάσος για να μην καούν. Να αραιώνει με τη συνεργασία του δασαρχείου και με την υπόδειξη του δασαρχείου τα δέντρα και να ξυλεύονται. Παρένθεση, έχουμε επιστολή από το δασαρχείο Βιτίνης ότι από το Μέναλο παράγει κάθε χρόνο 25.000 κυβικά ξύλα, από τα οποία υλοτομούνται μόνο 5.000 κυβικά ξύλα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάθε χρόνο παραμένουν στο Μέναλο 20.000 κυβικά ξύλα. Καταλαβαίνετε, τα τελευταία 50 χρόνια δηλαδή έχουν απομείνει 1 εκατομμύριο κυβικά ξύλα στο Μέναλο. Θα έπρεπε να είχαν απομακρυνθεί αυτό, σύμφωνα με το δασαρχείο. Αυτό σημαίνει ότι μονόδρομος, δεν θα καεί κάποια στιγμή. Δεν θα έχει άλλη επιτυχία. Άρα λοιπόν, οι δασικές κινσέπ υλοτομούν με τις οδηγίες του δασαρχείου. Καθαρίζουν τα ξερά και τα σάπια για να τα κάνουμε πέλετ. Έτσι, υψηλή ενεργειακή κτλ. Τα οποία τα εισάγουμε μέχρι και από Αυστρία. Καλλιεργούν τα ξέφωτα, είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι πρέπει να καλλιεργούνται στα όσο πιο ορεινά μπορούμε για να τα νερά να μένουν απάνω και να μην φεύγουν προς τη θάλασσα. Φτιάχνουν τις παλιές μάντρες κτλ. Καλλιεργούμε αρωματικά φυτά, βότανα, μανιτάρια, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μπαίνουν μέσα οικονομικοί μετανάστες στην Πύρδο. Αν έχετε αντί να παρακολουθήσετε, κάθε μέρα γίνεται χαμός, τσουβάλια ολόκληρα ξεριζώνουν. Και τα παίρνουν και συλλαμβάνονται κτλ. Άρα λοιπόν θα μπορούσε με τις οδηγίες πάντα του δασαρχείου να γίνονται αυτές οι καλλιέργειες στα ορεινά, να μείνει κόσμος πάνω να δουλεύει, να στηρίζει τα μονοπάτια, να φέρνει και να βοηθάει στο θέμα του πεζοπορικού τουρισμού και να αναλαμβάνει τη διαχείριση των μονοπατιών αυτών, όπως έχουμε κάνει και σαν Μέναλο Κινσέπ στο θέμα των μονοπατιών, και να δουλεύει χιλιάδες κόσμος στα ορεινά. Αυτή είναι λοιπόν η πρότασή μας, την έχουμε καταθέσει 2 χρόνια. Περιμένουμε τώρα τη νέα. Μετά το καλοκαίρι, τη νέα Βουλή, να δούμε ποιος θα είναι Υπουργός Περιβάλλοντος, ποιος θα είναι Υφυπουργοί Περιβάλλοντος, και πρόκειται πραγματικά από την πρώτη μέρα να τους πιέσουμε όσο δεν γίνεται, και θέλουμε και τη βοήθειά σας αυτό, γιατί έλεος πια δεν είναι δυνατόν αυτή η χώρα να εισάγει κάρβουνα και καυσόξυλα. Όταν λέμε για επενδύσεις, δηλαδή έχουμε ένα προσανατολισμό των επενδύσεων στους Άραβες και στους Κινέζους και στους Αλλοδαπούς, δηλαδή να έρθουν ξένες επιχειρήσεις εδώ πέρα να επενδύσουν. Δεν κοιτάμε πώς μπορούμε να επενδύσουμε εδώ, ντόπιοι. Πώς μπορούμε να επενδύσουμε εδώ πέρα εσωτερικά? Και σας λέω, είναι αδιανόητο αυτή η χώρα να δίνει 23 εκατομμύρια ευρώ για να εισάγει κάρβουνο.
είναι αδιανόητο. Και το οποίο κάρβουνο, βλέπετε, έρχεται από Κούβα, από Αργεντινή, από αυτές τις χώρες. 8 εκατομμύρια δώσαμε για να φέρουμε κάρβουνο από την Κούβα. Είναι δυνατόν, δηλαδή, να διασχίζει κανείς όλο τον πλανήτη για να έρθει το κάρβουνο εδώ πέρα, όταν η Ελλάδα με τους καρβουνιαρέους και τους αχαρνείς του Αριστοφάνη κτλ. Έχει παράδοση στα κάρβουνα, ας πούμε, από τα αρχαία χρόνια. Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα. Με τέτοια ξύλα τα οποία. Είναι αδιανόητο. Η πέμπτη, η έκτη δασική χώρα της Ευρώπης να εισάγει κάρβουνο από αλλού. Είναι αδιανόητο, δεν είναι? Από τα 23 εκατομμύρια ευρώ που δώσαμε για καυσόξυλα το 2020, αν δείτε τη στατιστική υπηρεσία, από εκεί τα πήρα τα στοιχεία, από την ελληνική στατιστική υπηρεσία. Τα 16 εκατομμύρια πήγαν στη Βουλγαρία. Δεν μπορούμε να βρούμε 2.000 άτομα τα οποία θέλουν να δουλέψουν, π.χ. στα ορεινά, στον καθαρό αέρα κτλ. Ή να πάνε στα χωριά τους που έχουν σπίτια και αυτά και να δουλέψουν. Για παράδειγμα, και παράλληλα μπορούν να κάνουν και άλλες δουλειές από εκεί, μα δουλεύουν και μέσω ίντερνετ και οτιδήποτε. Αν δεν βρούμε, θα εισάγουμε, θα φέρουμε ανθρώπους από αλλού. Το θέμα είναι πιο όμως ότι αν δεν γίνει αυτό στα δάση, αν δεν απομακρυνθεί η πρόσθετη ύλη των δασών, θα καούνε. Γιατί σας λέω το εξής απλό. Αυτό που τα λέμε χρόνια, το κάνανε με μελέτες οι Πορτογάλοι. Αλλά τα πανεπιστήμια της Πορτογαλίας κάνουν μελέτες πάνω σε αυτά. Τα ελληνικά δεν κάνουν πάνω σε αυτά μελέτες για να μετρήσουν. Εκεί λοιπόν τι είδανε? Ότι όταν υπάρχει μια συσσόρευση ύλης στα δάση, η θερμοκρασία που αναπτύσσεται σε περίπτωση φωτιάς φτάνει στους 700 βαθμούς. Όταν έχει 700 βαθμούς η φωτιά, η θερμοκρασία, ό,τι και να ρίξει από πάνω δεν φτάνει κάτω. Εξαερώνεται στον αέρα. Θα φτάσουν, όταν έχει 700 και στα 60, 70, 80 εξαερώνεται το νερό, θα φτάσει νερό από πάνω κάτω. Οπότε λοιπόν τι λέμε τώρα? Άρα λοιπόν πρέπει να αερωθεί αυτό και έτσι. Και μιλάμε τώρα και για την ξυλία, η οποία ξυλία, ξέρετε, έχει διπλασιάσει τις τιμές από πέρσι. Έτσι. Δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα. Και μιλάμε τώρα για τα ελληνικά ξύλα, τα οποία ελληνικά ξύλα δεν είναι τροπαρισμένα με φυτοφάρμακα, με λιπάσματα και με αυτά για να γίνουν σε 3-4 χρόνια ξυλία που είναι της πλάκας τώρα και χαλάει μετά. Μιλάμε αυτή η ξυλία για να γίνει στην Ελλάδα 20-30 χρόνια. Άρα λοιπόν αυτή είναι μια εκπληκτική ποιότητα ξυλία, χωρίς όξινες βροχές, χωρίς τίποτα, την οποία θα μπορούσαμε κάλλιστα να καλύπτουμε τις ανάγκες μας. Και όχι και να την εξάγουμε ακόμα. Θα ακουστούν, είπαμε, περιμένουμε, βέβαια είναι και είμαστε και σε προεκλογική περίοδο. Τις έχετε κάνει εδώ όμως και 2 χρόνια. Τι θα γίνει? Ξαναδείτε, εμείς σαν κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις προχωρήσαμε, κάναμε και τριτοβάθμιο όργανο, το Συνομοσπονδία, το Κοινωνικό Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Και επειδή εδώ πέρα δεν εισακούμαστε σε διάφορα πράγματα, το Δεκέμβριο συνδεθήκαμε και γίναμε μέλος ισότιμο και με δικαίωμα ψήφου στη Social Economy Europe. Είναι ένα τεράστιο λόμπι, θα λέγαμε, το οποίο είναι στις Βρυξέλλες και το οποίο κατευθύνει και σε διάφορα πράγματα και νομοθετικά και κονδύλια πάνω στην κοινωνική οικονομία, η οποία είναι το μέλλον αυτή τη στιγμή, και το 10% του δυναμικού στην Ευρώπη είναι σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις με προεξάρχουσες χώρες, την Ισπανία και την Ιταλία. Προσπαθούμε, θα πιέσουμε λοιπόν απ' έξω όσο δεν γίνεται και θα πιέσουμε το οποιαδήποτε κυβέρνηση και όλους τους υπουργούς όσο δεν γίνεται και θέλουμε και τη βοήθειά σας για να γίνει αυτό γνωστό στον κόσμο ότι υπάρχουν λύσεις. Να μείνει εδώ πέρα να δουλεύει κάποιος και να έχει ένα καλό εισόδημα και να παράγει πλούτο. Αυτό είναι ο στόχος μας. Αυτό θέλουμε. Και να τελειώσουμε πλέον αυτό το πανηγύρι, να φέρουμε επενδυτές από το εξωτερικό. Τους είδαμε τους επενδυτές, οι επενδυτές από το εξωτερικό έρχονται εδώ πέρα, επενδύουν και παίρνουν τα χρήματα και τα βγάζουν έξω πάλι. Το θέμα είναι το χρήμα να μένει εδώ, οι άνθρωποι να κατοικούν στα ορεινά. Υπάρχουν κονδύλια πάνω σε αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήμουνα στη Φινλανδία το Σεπτέμβριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει το θέμα των αεροκατοικημένων περιοχών. Είναι αυτή τη στιγμή κονδύλια μεγάλα, θα βγουν τα επόμενα χρόνια για το πώς θα μειώσουμε τις αεροκατοικημένες περιοχές, γιατί είδαν ότι αν οι περιοχές σταματήσουν πλέον να κατοικούνται, πλέον θα καούν, θα εξαφανιστούν. Αυτό είναι το ζήτημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει αυτές τις γραμμές. Θα πρέπει εμείς εδώ σε συνεργασία με την πολιτική εξουσία, είτε αυτό λέγεται την εκάστοτε κυβέρνηση, είτε με την εκάστοτε περιφερειακή διοίκηση, να προσανατολιστούμε εκεί πέρα. Μιλάμε για χιλιάδες θέσεις στην Ελλάδα εργασίας, καλά αμοιβόμενες. Αν δεν μπορέσουν οι Έλληνες και δεν θέλουν να το κάνουν αυτό, θα φέρουμε εισαγόμενους στο κάτω-κάτω. Που θα έρχονται εδώ πέρα, εμείς η πρότασή μας είναι να έρχονται εδώ πέρα μια σύμβαση όπως γίνεται στην Ελβετία, 9 μηνών για παράδειγμα, ή 6 μηνών, θα δουλεύουν εδώ πέρα και θα ξαναγυρίζουν πάλι στις οικογένειές τους και θα ξανάρχονται πάλι τον επόμενο χρόνο. Αυτή είναι η άποψή μας. Ποιοι άνθρωποι αυτοί να έχουν ένα εισόδημα, αφού δεν έχουμε Έλληνες, π.χ. αν δεν έχουμε Έλληνες να το κάνουμε αυτό το πράγμα, και θέλουμε και Έλληνες και θέλουμε και παραπάνω εργατικά χέρια και να παράγεται ένα εισόδημα και πλούτο εδώ. Και τα δάση να είναι όπως πρέπει να είναι, καθαρά και αυτά, και έτσι και να σωθούν και έτσι να είμαστε όλοι εντάξει. Αυτή είναι η άποψή μας, αυτή είναι η πρότασή μας.